Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και είμαστε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Εύχομαι λοιπόν σε όλους καλά Χριστούγεννα, έτσι, και γαλήνη στα σπίτια και χαρά μέσα. Ετοιμαζόμαστε όλοι να υποδεχθούμε την έλευση του Ιησού Χριστού και από μας πάρα πολλές ευχές να είναι όλα καλά, όλα τέλεια, με υγεία, με χαρά, με γαλήνη μέσα στα σπιτικά μας. Κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο την επικαιρότητα πριν περάσουμε στη συζήτηση με τον εκλεκτό καλεσμένο της Εσπέρας. Εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε σήμερα στου ζωγράφου σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της πόλης, σε σακίδιο, τοποθετημένο σε μαντρότυχο της Πανεπιστημιούπολης από την εσωτερική πλευρά. Δεν εξεράγει η βόμβα. Πυροτεχνουργοί της αστυνομίας ανέλαβαν το έργο της εξουδετέρωσής της. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν δεν εξεράγει λόγω κάποιου προβλήματος στη συνδεσμολογία. Δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Δεν ξέρουμε αν η αστυνομία απλά πρόλαβε. Αυτό που ξέρουμε όμως ότι μέσα στο μηχανισμό υπήρχαν καρφιά, δείγμα του ότι οι δράστες ήθελαν να τραυματίσουν ή και να σκοτώσουν. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Είναι προφανές ότι υπάρχει ανησυχία στην αντιτρομοκρατική, εντείνονται τα μέτρα ασφαλείας, υπάρχει μία επιφυλακή, γιατί όπως είναι φυσικό υπάρχουν άνθρωποι έξω με πολύ κακές προθέσεις. Για αντιστροφή της συνθήκης των Σευρών κάνει λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και προαναγγέλει σεισμικές έρευνες και γεωμετρήσεις. Και γεωτρήσεις, με συγχωρείτε. Και εξαπέλυσε απειλές κατά των ΗΠΑ, λέγοντας πως αν είναι αναγκαίο, η Άγκυρα θα κλείσει τις δύο βάσεις που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί στην τουρκική επικράτεια. Και αυτά τα είπε ο Τούρκος πρόεδρος σε απάντηση των Αμερικανικών απειλών για κυρώσεις μετά την αγορά εκ μέρους της Τουρκίας του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος SS-400, αλλά και της απόφασης της Αμερικανικής Γερουσίας για την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας, της γενοκτονίας των Αρμενίων από τους Τούρκους. Εάν υπάρξει ανάγκη, θα κλείσουμε το Ιντσιλίκ και μπορούμε να κλείσουμε και το Κιούρετσικ. Είναι τα δύο σημεία που υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, κυρίες και κύριοι. Και τα έβαλε και ο κ. Ερντογάν με τους Αμερικανούς και τους Γάλλους, μιλώντας για τους Ινδιάνους και τις γαλλικές ενέργειες στην Αλγερία και στη Ρουάντα, αλλά και για το δουλεμπόριο. Βλέπουμε ότι σηκώνει τον πύχη της έντασης ο Τούρκος πρόεδρος, έχει κάνει τις επιλογές του. Είναι προφανές ότι θα συνεχίσει να προκαλεί. Κυρίες και κύριοι, την παραοικονομία στην Ελλάδα στυλιτεύει σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τονίζοντας ότι αν δεν περιοριστεί αρχικά έστω και στα επίπεδα των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν θα επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Η παραοικονομία στη χώρα μας κινείται στα επίπεδα του 30% του συν 30% και από τις αρχές του 2000 διευρύνεται σταθερά. Ενώ στις πιο ανεπτυγμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κινείται στα επίπεδα μεταξύ του 10% και του 20%. Το 2016 η παραοικονομία αντιστοιχούσε στο 30,2%. Και εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Μπάμπη Καούκη, έτσι, Γενικό Σύμβουλο της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων. Καλώς ήρθατε, καλές γιορτές κύριε Καούκη και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Ναι. Κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, με ηρεμία, με αγάπη και να πάνε όλα καλά λοιπόν, στις γιορτές. Και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είναι ο κόσμος έξω, ψωνίζει. Είδαμε, υπάρχει κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι αν θα μπορούσε η εντατικότερη εφαρμογή του μέτρου των ηλεκτρονικών συναλλαγών ουσιαστικά να μειώσει τα ποσοστά της παραοικονομίας στην οικονομία, δηλαδή τη γενικότερη συμμετοχή. Γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ότι πρώτον το δημόσιο χάνει έσοδα και υπονομεύεται και ο ευρύτερος δημοσιονομικός στόχος για την εξυγίανση. Τα μέτρα που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο σίγουρα είναι προς αυτή την τροχιά, σε αυτόν τον δρόμο. Όταν θα αυξηθεί με το 30% του πραγματικού εισοδήματος να κάνουμε τις ηλεκτρονικές μας αγορές, δηλαδή τις συναλλαγές μας, για να έχουμε
να χτίσουμε το φορολόγητό μας, πάνε να πει ότι αμέσως περιορίζουμε το χρήμα, άρα θα ζητάμε αποδείξεις ηλιανικής πώλησης από τα καταστήματα ένδυση υπόδειξης. Για να τις υποβάλουμε στο τέλος του χρόνου. Για να χτίσουμε το αφορολόγητο μέσα του τραπεζικού μας λογαριασμού. Αυτό δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ ένα κομμάτι να περιορίσει την παραοικονομία. Εφόσον θα παίρνουμε τις αποδείξεις ή θα φαίνεται αυτόματα από την κάρτα μας. Θα παίρνουμε τις αποδείξεις ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως αποδείξεις παίρνουμε. Αλλά το χτίσουμε το αφορολόγητο. Τις κρατάμε, αυτό εννοώ. Τις κρατάμε τις αποδείξεις. Τις κρατάμε για μας. Για μας. Αλλά το χτίσουμε το αφορολόγητο γίνεται μέσα από το τραπεζικό μας λογαριασμό. Δηλαδή στο τέλος του έτους. Το τραπεζικό έδρα με το οποίο εμείς είμαστε συμβεβλημένοι με το λογαριασμό μας, θα έχουμε την βεβαίωση που πάει και αυτόματα μάλιστα στη φορολογική δήλωση πόσο αφορολόγητο έχουμε χτίσει. Αλλά ούτως ή άλλως ο επιχειρηματίας που θα πουλήσει τα παπούτσα του ή το ρούχο του ή θα πουλήσει τον καφέ ή το οτιδήποτε είναι υποχρεωμένος να εκδώσει απόδειξη ηλιανικής πώλησης. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι θα πληρώσουμε με το POS και θα πάρουμε την απόδειξη από το POS και δεν παίρνουμε απόδειξη ηλιανικής πώλησης. Άρα ουσιαστικά πρέπει να πάρουμε και τα δύο. Θεωρητικά ω προς το κομμάτι των συναλλαγών μας δεν αλλάζει κάτι. Όχι, δεν αλλάζει. Απλώς θα ζητάμε περισσότερες. Ωραία, τώρα, αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι ο έλεγχος του δημοσίου να δει κατά πόσον εμείς έχουμε διά των ηλεκτρονικών συναλλαγών ουσιαστικά καλύψαν 30% του εισοδήματός μας με δαπάνες διά της κάρτας μας. Έτσι, έτσι ακριβώς. Το άλλο πάλι που θα βοηθήσει. Συγγνώμη, εδώ μετράνε και οι αναλήψεις μετρητών από το λογαριασμό. Όχι, οι αναλήψεις μετρητών δεν μετράνε. Δεν χτίζει αφορολόγητο. Γιατί δεν φαίνεται όμως από εκεί ότι περνάει χρήμα. Φαίνεται ότι περνάει δηλαδή, χρήμα. Αν εγώ μισθοδοτηθώ. Δεν χτίζει αφορολόγητο με το να μαζεύεις, να κάνεις ανάληψη μετρητά και να τα σκροπάς ή να τα ξοδεύεις όπου νομίζεις εσύ. Δεν χτίζει αφορολόγητο με τα μετρητά. Το αφορολόγητο το χτίζει μόνο με τις συναλλαγές μέσω της κάρτας και το POS ή του ευάσματος. Μόνο έτσι χτίζει. Το να κάνω ανάληψη μετρητών και να πάω να κάνω μια αγορά, ναι, μπορώ να το κάνω. Άρα δεν χτίζουμε αφορολόγητο. Αυτό που θα βοηθήσει πάλι είναι αυτό που είπε τώρα ο κύριος Σταϊκούρας, στο οικονομικό επιτελείο τέλος πάντων, ότι θα ενώσει όλες τις φορολογικές ταμιακές μηχανές και όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς με την ΑΔΕ, όπου κατευθείαν να ενημερώνεται η ΑΔΕ με το χτύπημα του κάθε πλήκτρου και κάθε έκδοσης απόδειξης. Και αυτό θα βοηθήσει. Όπως πάλι θα βοηθήσει με τα καταστήματα που πουλάνε καύσιμα ή υγραέριο ή οτιδήποτε που θα συνδεθεί, είχε συνδεθεί αλλά δεν λειτουργήσε όσο έπρεπε να λειτουργήσει, θα το ολοκληρώσουν και θα λειτουργήσει κατευθείαν και θα ξέρουμε τη συναλλαγή, οπότε και εκεί θα χτυπήσουμε το παρεμπόριο της διακίνησης του πετρελαίου και του καυσίμου. Όπως επίσης και τα ηλεκτρονικά βιβλία που σιγά σιγά θα μπουν στη ζωή μας από το καλοκαίρι και έπειτα, πιλωτικά βέβαια, γιατί πρέπει να δούμε, γιατί θα έχει. Τι είναι αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία? Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι ότι ο λογιστής που θα περνάει τις δαπάνες και τα έξοδα και τις πληρωμές του, αλλά και ό,τι πουλάει. Ένα αρχείο για κάποιο φορολογούμενο. Κοιτάξτε, όχι. Έχουμε τα βιβλία εσόδων εξόδων, να το πούμε έτσι, ή τα διπλογραφικά βιβλία τώρα, γιατί ουσιαστικά από εκεί θα ξεκινήσει πρώτα, όπου περνάμε τα πάντα μέσα στα βιβλία μας. Απλώς αυτά, όταν τα χρειάζεται ο ελεγχτής ή η ΔΟΗ, τους καλούμε στο αρμόδιο ηλεκτρικό κέντρο να μας φέρουν τα βιβλία τους. Τώρα θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, όπου αυτά θα φαίνονται κατευθείαν μέσα από το σύστημα μπροστά σε έναν υπολογιστή που θα κάθεται ο ηλεκτρικός μηχανισμός, αλλά και οποιοδήποτε ελεγχτής, και θα μπαίνουν κατευθείαν μέσα. Και αυτόματα θα βγάζει και το ΦΠΑ και τους φόρους. Τι γίνεται, δηλαδή θα υπάρχει μια διαρκή παρακολούθηση, να το πούμε έτσι. Και έτσι θα γλιτώνεις και πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε πολλές εταιρείες που ξεκινάνε, κάνουν μια έναρξη, λειτουργούν για λίγο και εκδίδουν πολλά τιμολόγια στην αγορά, τα οποία αυτά είναι εικονικά και ή πλαστά. Αυτά όμως όταν βλέπουμε συναλλαγές τις ηλεκτρονικές, θα βλέπουμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα τι συναλλαγές έχουν γίνει με τις εταιρείες που βαράνε κόκκινο, να το πούμε έτσι, που χτυπάνε το καμπανάκι, ή με τις εταιρείες που δεν είναι εντάξει υποχρεώσεις. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που δεν πληρώνουν ΦΠΑ, δεν κάνουν φορολογική δήλωση. Και κάποιοι όμως είναι λήπτες των τιμολογίων αυτών των εταιρεών που δεν κάνουν φορολογική δήλωση ή δεν αποδίνουν ΦΠΑ ή είναι ολοζημιές. Εκεί αμέσως θα βλέπουμε κατευθείαν σε πολύ μικρό χρόνο ποιος τι έχει λάβει. Και δεν θα μπορεί να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. Όταν θα έχεις περάσει λοιπόν εσύ τα έξοδά σου ή τα έσοδά σου μέσα στα ηλεκτρονικά σου βιβλία και θα φαίνεται, αν θες εσύ να τα αλλάξεις ή να κάνεις κάτι άλλο, θα φανεί στο σύστημα γρήγορα για ποιο λόγο το κάνεις. Αυτά λοιπόν είναι διάφοροι τρόποι που θα χτυπήσεις
όσο μπορεί στη φοροδιαφυγή. Δηλαδή πάμε, γιατί σε 100%... πάμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο εξυγχρονισμού του φορολογικού συστήματος, έτσι, ώστε να είναι όλα αυτοματοποιημένα. Ναι, είναι αυτό που είπε η κυβέρνηση στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έφερε, ότι πρέπει να πάμε σε μια ψηφιακή εποχή. Σε μια ψηφιακή εποχή, η οποία, να κάνω εδώ μια, ουσιαστικά μια σφήνα και να πω ότι θα μειώσει και την επαφή του υπαλλήλου με τον πολίτη, με το φορολογούμενο, το οποίο βέβαια με τη σειρά του, συγγνώμη θα το πω αυτό, αλλά πρέπει να το πω, μειώνει και τα φαινόμενα διαφθοράς. Σίγουρα. Εννοείται ότι όταν κλειδώνει το σύστημα και είναι όλα γίνονται ηλεκτρονικά και δεν έχει επαφή με τον, και βλέπει μόνο τους αριθμούς, την κατάσταση και όλα αυτά, σίγουρα όλα παίζουν ένα ρόλο. Και όταν σε βοηθάει το σύστημα να είναι κλειδωμένα και να μην μπορείς να παραποιήσεις πράγματα, σίγουρα αποφεύγεις και τέτοιου είδους περιστατικά που δυστυχώς συμβαίνουν σε όλη την επικράτεια και σε όλους τους κλάδους. Θέλω να σας ρωτήσω, το εξής, είναι γιορτές. Όλοι πηγαίνουμε έξω, βλέπουμε πολλούς πλανόδιους, βλέπουμε καταστήματα ειδικού σκοπού τα οποία ανοίγουν και κλείνουν για τις γιορτές. Έτσι τα βλέπουμε. Τα εποχιακά, ναι. Ναι, εποχιακά, τα οποία λειτουργούν και στις απόκριες, λειτουργούν και το Πάσχα ενδεχομένως, δεν ξέρω. Γενικά, όποτε έχουν αφορμή και υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο περιθώριο κέρδους. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν να ελεγχθεί όλο αυτό το σύστημα? Και εδώ σας βάζω και μια παράμετρο, ότι εκτός Αθηνών, όπου είναι και λίγο απρόσωπα τα πράγματα, γιατί είναι μεγάλη πόλη και οι πόλεις μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας, στις τοπικές κοινωνίες είναι και πιο δύσκολη η έλεγχη. Δηλαδή, για λόγους που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εγκύτητα των ανθρώπων, που δεν μπορεί και ο αστυνομικός ή το όργανο ή ο αρμόδιος της τοπικής ΔΟΕ να κάνει ελέγχους εύκολα. Το καλό είναι ότι έχουμε εδώ και ένα χρόνο, από το 18, δηλαδή 18 και 19, δύο χρόνια τώρα, ότι γίνεται μια ανακατανομή των ελεγχτικών αρχών. Δηλαδή, η ΔΟΕ Περιστερίου θα πάει να κάνει προληπτικό έλεγχο στη Λαμία. Η Λαμία θα κάνει ένα προληπτικό έλεγχο στην Ηλιούπολη. Η Ηλιούπολη θα κάνει ένα προληπτικό έλεγχο στην Κόνιθο ή στα Μέγαρα, παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανακατεύεται η τράμπουλα, όπου ο ελεγχτής πάει εκτός της αντοπιότητας, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΟΗ, της οποίας είναι ενεργός υπάλληλος, και πάει σε άλλη. Οπότε γίνεται δουλειά. Δηλαδή, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια, αυτό άρχισε να λειτουργεί καλά. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο η ηλιανική πώληση, γιατί αυτά είναι τα εποχιακά καταστήματα, τα οποία είναι η ηλιανική πώληση των εποχιακών πραγμάτων τα οποία πουλάνε. Πρέπει να βαθύνουμε και σε βάθος και πρέπει να βαθύνουμε από εκεί που έρχονται τα προϊόντα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν τη χοντρική πώληση. Εκεί έχουμε ατονίσει λίγο, για να λέμε την αλήθεια. Στη χοντρική πώληση. Μήπως στα τελωνεία χρειάζεται περισσότερος έλεγχος? Ίσως να χρειάζεται στην Ταλωνία περισσότερο έλεγχος. Ίσως όταν βρίσκουμε κάποια καταστήματα που πουλάνε παραποιημένα προϊόντα, τα οποία έχει κάνει επιτυχίες ως ΔΟΕ σε αυτό. Θέλετε παραποιημένα, τι εννοείτε, μαϊμούδες? Μαϊμούδες. Αυτό που λέμε μαϊμούδες. Στην καθομιλουμένη. Ναι, που είναι από το Μπαγκλαντές, που είναι από το Πακιστάν, που είναι από την Κίνα, που είναι διάφορα. Και έχουν περάσει. Αυτό βλέπω ότι έχει περιοριστεί από τον Ιούλιο και μετά. Έχει περιοριστεί δηλαδή, αρκετά. Αυτά τα φαινόμενα έξω από την ΑΣΟΕ, ας πούμε, στην Πατησίων εκεί, δεν υπάρχουν πια. Έτσι. Δεν υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν όμως σε περιοχές, υπάρχουν στην επαρχία, σε διάφορες περιοχές της επαρχίας, τα οποία ακόμα βασιλεύουν και είναι μια χαρά. Αυτά πρέπει να περιοριστούν κι άλλο και να δούμε την πηγή από πού ήρθανε. Δηλαδή πρέπει να ψάξουν από πού ήρθανε και εκεί να γίνει πιο βαθύς έλεγχος. Γιατί και αυτά δημιουργούν προβλήματα στην αγορά. Ωραία. Άρα υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει διάθεση. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι εύκολο, έτσι. Εσείς είστε και φοριακός ο ίδιος. Οι πολίτες έχουν γίνει πιο δεκτικοί στον έλεγχο, αντιλαμβάνονται ποιο είναι το διακύβευμα? Σίγουρα έχουν γίνει πιο δεκτικοί στον έλεγχο. Γιατί, παραδείγματος χάρη, τώρα να μιλήσουμε ειλικρινά, συγγνώμη, διακόπτω. Στην εστίαση, όταν ο άλλος έχει πελάτες, εξυπηρετεί πελάτες και του σκάσει ο έλεγχος, είναι λογικό να δυσφορεί σε έναν βαθμό, γιατί μπορεί να θεωρήσει ότι του κάνει κακό, ότι του μπλοκάρει τη δουλειά, ότι δεν αρέσει στους πελάτες, ότι χίλια δυο. Άρα, έχει γίνει ο πολίτης πιο συνεργάσιμος? Τώρα θα σου πω τι γίνεται. Στα καταστήματα γενικώς, γενικού ενδιαφέροντος, η έλεγχη ήταν τεταμένη. Και ήταν τεταμένη τα δύο τελευταία χρόνια από όλες τις ελεκτικές υπηρεσίες. Ό,τι η ηλεκτρική υπηρεσία υπήρχε, είχε στοχεύσει τα καταστήματα. Σίγουρα, δηλαδή, μιλάμε σίγουρα, για την εστίαση, ας πούμε. Για την εστίαση και τον καφέ. Έτσι. Σίγουρα αυτά τα καταστήματα, οι καταστηματάρχες, νιώθαν μια πίεση, μια αγανάκτηση και είτε είχαν ένα καθημερινό έλεγχο, είτε από την ΑΔΕ. Μεταξύ μας και Καγούκη, όταν η έλεγχη είναι απανωτή, είναι λογικό να δυσφορήσει. Γι' αυτό λέω, και γι' αυτό είδαμε και κάποια κρούσματα εναντίον φοριακών υπαλλήλων ή υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.
Γιατί σας λέω, σε αυτά τα καταστήματα στοχεύσαμε όλοι. Δηλαδή, στόχευσε το υγειονομικό, το ΕΦΚΑ, το ΣΕΠΕ, η εφορία, η τουριστική αστυνομία, η τοπική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία. Δηλαδή, κάθε μέρα πέρναγε μπορεί και δύο διαφορετικοί. Αυτό δεν είναι όμως. Ήταν λίγο, μέσα στην κρίση, ήταν λίγο πιεστικό. Αυτό μπορεί να γίνει πιεστικό. Ναι, έπρεπε να ελεγχτούν γιατί υπήρχε μια ασυνδοσία γενικώς. Αλλά γίνανε τόσο τεταμένοι οι έλεγχοι που πραγματικά υπήρχε μια αγανάκτηση. Τώρα στην εστίαση που το ΦΠΑ έχει πάει στο 13%, έχουμε δει ότι αποδίδουν. Όχι σε όλα. Όχι στην εστίαση. Ναι. Όχι στον καφέ. Στον καφέ, ναι, γιατί και ο καφές είναι μέσα στην κατηγορία. Δυστυχώς ακόμα είναι στο 23% και για μένα πρέπει να πάει και αυτό στο 13%. Γιατί σύνοτι το πρόβλημα τώρα που θα έχουν με το τσιγάρο ή όλες οι καφετέρειες, το οποίο θα χάσουν κάποιους πελάτες μέχρι να προσαρμοστεί ο κόσμος. Είναι πρόβλημα το 24%. Για μένα πρέπει να πάει στο 13% γιατί έχουν και το φόρο του καφέ. Αλλά στην εστίαση τι είδαμε, παρατηρήσαμε το εξής, ότι δέχονται πιο εύκολα τον έλεγχο και επειδή έχει πάει στο 13% αρχίζουν και χτυπούν περισσότερες αποδείξεις. Και αυτό φαίνεται στο τέλος στην απόδοση του ΦΠΑ. Έχουν καταλάβει όλοι ότι πλέον δεν μπορούμε να φόρο να διαφεύγουμε και ότι εντάξει, είμαστε σε λάθος δρόμο όλα αυτά τα χρόνια. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει μια τάξη, καταλαβαίνω ότι πρέπει να τηρήσουμε τους νόμους, καταλαβαίνω ότι πρέπει να αλλάξει η εποχή η χώρα και να οδηγηθούμε αλλού, γιατί όλα αυτά μας φέρανε στην κρίση όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πρέπει και το κράτος να βοηθήσει. Ναι, μεν το φορολογικό νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ καλό και να πούμε ότι δεν έχει ούτε ένα νέο φόρο το φορολογικό νομοσχέδιο. Και είναι πραγματικά σε θετική. Μειώσεις έχει. Μειώσεις έχει, μειώσεις φόρων. Δεν έχει καινούριο φόρο. Και είναι, νομίζω, από τα ελάχιστα, ίσως το μοναδικό νομοσχέδιο που δεν έχει νέο φόρο. Εντάξει, περιμέναμε, το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, περιμέναμε κάτι πιο γενναίο στην εισφορά αλληλεγγύης και τα λοιπά. Εντάξει. Και δεν το είχαμε. Νομίζω ότι αν πάνε όλα καλά και, μας βοηθήσουν και λίγο. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι αν μας βοηθήσουν λίγο απ' έξω, γιατί πραγματικά τώρα βλέπουν ότι το πράγμα νοικοκυρεύεται και είναι σε σωστή μεριά και μιλάμε λογικά, δεν λέμε διάφορα πράγματα ότι θα πάμε στο νομισματοκοπείο μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να αλλάξουμε το νόμισμα. Τέτοια τρελά που ακούγαμε τα δύο τελευταία χρόνια και μας κοιτάγανε απ' έξω και λέγανε τι είναι αυτοί εδώ, από πού ήρθανε. Τα τελευταία χρόνια, ναι, ειδικά τα δύο πρώτα, 15 με 17, εκεί έγινε. Εγώ προσωπικά γίνανε, καουκή, γίνανε τα εγκλήματα του αιώνα εκεί πέρα. Ναι, το πρώτο εξάμεινο 15, εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω, σαν πολίτης, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν είμαι νομικός, το λέω. Γιατί δεν έχει ερευνηθεί αυτή η ιστορία του νομισματοκοπίου, έτσι. Όταν μάλιστα υπήρξαν παραδοχές Ελλήνων και ξένων αξιωματούχων για αυτή την ιστορία. Έτσι. Και μπορούν να προσπαθούν τώρα κάποιοι να τη γελιοποιήσουν. Έχουμε ακούσει τις δηλώσεις, αλλά είναι προφανές ότι θέλουν να καλύψουν τα νότα τους. Ναι. Αλλά υπήρξε. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα ποτέ. Βέβαια, αυτό το βάζω σε μια παρένθεση. Ας το δούμε. Στο γενικότερο κακό πρότυπο ατιμωρησίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί πίσω από γραφεία να σχεδιάζει εγκλήματα, γιατί αυτό ήταν έγκλημα, σχεδιαζόμενο έγκλημα. Ήταν πραξικοπηματικού χαρακτήρα. Έτσι. Και εδώ δεν τρέχει τίποτα. Και μπορεί αύριο, αν κάποιος πάει να το ψάξει, που είναι, έχει παραγραφεί κιόλας. Λοιπόν, και ήταν πολλά τα λάθη. Σκεφτείτε πόσα δις φύγαν έξω, τι χάσανε οι τράπεζες επιπλέον, έτσι. Και πόσες υποθέσεις. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τότε, θυμάμαι εκείνη την εποχή 15 με 16. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μάθουν και τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται. Ακόμα και χάθηκαν και πολλές υποθέσεις που δεν ελέγχθηκαν υποθέσεις. Δηλαδή, πάνω από 3 δις υποθέσεις. Εδώ έχουμε ευθύνη όλοι. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο κράτος, με αυτά τα προβλήματα, είναι σύγχρονο κράτος, αλλά έχει κάποια θέματα. Δεν μπορείς να εναποθέτεις τις τύχες της πατρίδας σου σε μαθητευόμενους μάγους. Έτσι. Και εδώ κάνω μια παρένθεση δεύτερη, να πω ότι ο κύριος Κόρμπιν που πήγε να πουλήσει τον ίδιο σανό, συγγνώμη για την έκφραση στους Βρετανούς, ιτήθηκε κατά κράτος. Έτσι ακριβώς. Και προσέξτε, ιτήθηκε όχι από τους ανθρώπους του πλούτου ή την ισχυρή, πολύ ισχυρή μεσαία τάξη της Βρετανίας. Ιτήθηκε από την εργατική τάξη της Βρετανίας. Και θέλω να πω εδώ, επειδή εγώ σπούδασα στη Βρετανία, ότι η Βρετανία είναι μια τάξη, μια χώρα με πολύ έντονη ταξική διαστρωμάτωση. Υπάρχει εργατική τάξη στη Βρετανία που δεν υπήρχε εδώ, γιατί εδώ είχε απορροφηθεί στο μικροαστικό κομμάτι η εργατική τάξη. Έτσι. Εκεί στη Βρετανία υπάρχει εργατική τάξη με χαρακτηριστικά εργατικά. Και αυτή ψήφισε για τους συντηρητικούς. Δεν έφαγε δηλαδή το σανό που τους δίνανε οι εργατικοί. Και τουλάχιστον κάναμε ένα καλό τότε το 2015, ότι στους Ευρωπαίους, ότι τους δώσαμε ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Θα το πληρώσουμε ακριβά. Ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Μα το λοιπόν, πληρώσαμε ακριβά. Να περάσουμε όμως στο θέμα της παραοικονομίας, γιατί έχει ενδιαφέρον. Ξέρω ότι ακόμα και το είδαμε τώρα και στην έκθεση του DNT,
ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο χωρίς παραοικονομία. Σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο μικρές χώρες. 5%, 10%, 2% υπάρχει όμως. Ποιο είναι το υγιές, χρησιμοποιώ τις λέξεις κατ' οικονομία. Αν κάνω κάποιο λάθος και καού και διορθώστε με. Το υγιές ποσοστό μιας παραοικονομίας. Η παραοικονομία είναι κάτι το οποίο λαδώνει λίγο το σύστημα. Έτσι. Το βοηθάει να σπάνει οι αγκυλώσεις του και να προχωράει λίγο παρακάτω. Υπάρχουν όμως εδώ στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από την παραοικονομία. Ποιο είναι λοιπόν το σε εισαγωγικά υγιές ποσοστό παραοικονομίας σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει και πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά? Είναι βαλκανική χώρα, είναι στην πύλη της Ανατολής. Εντάξει, σίγουρα παραοικονομία υπήρχε, θα υπάρχει και έχουμε και τώρα. Το υγιές. Δηλαδή εσείς ως εφοριακός. Γιατί εδώ βλέπουμε 30%. 30% είναι πολύ. Είναι πολύ. Ένα 10% εντάξει, θα ήταν υγιές, θα έλεγα εγώ. Ένα 10-15% θα ήταν ανεκτό. Ανεκτό. Από εντάξει, το οικονομικό έχει, σύστημα. Έχει, θα έλεγα. Ένα 10% ούτε 15%. Γιατί 10, να πούμε εδώ, να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν τεράστιες αγορές, οι οποίες φέρνουν τεράστιους τζίρους. Θα σας σοκάρω τώρα λίγο. Είναι η αγορά των όπλων, είναι τα ναρκωτικά, τα οποία αποφέρουν τεράστιους τζίρους στους κακοποιούς, έτσι. Εξού και το πρόβλημα που έχουν αυτοί να ξεπλύνουν τα χρήματα, που κερδίζουν πάρα πολλά. Το δουλεμπόριο στην Ελλάδα, οι ΜΚΟ παραδείγματος χάρη ελέγχονται, κύριε Καούκη. Δυστυχώς όχι, εγώ το έχω πει τόσες φορές. Είναι 450 ΜΚΟ στην Ελλάδα οι οποίοι δραστηριοποιούνται. 450 ελέγχονται αυτοί, έχουν βιβλία, εισπράττουν χρήματα. Σίγουρα και χρήματα διαχειριστήκαν πάρα πολλά και διαχειριστήκαν εκατομμύρια. Το θέμα είναι πώς τα διαχειριστήκαν, το θέμα είναι πώς επιλέξανε. Τους προμηθευτές τους, να πούμε έτσι, δηλαδή αυτούς που κάνανε τα φαγητά, που κάνανε τα. Εντάξει, βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Τα παρασκευάσματα. Αυτό υπήρξαν απευθείας λόγω της κρίσης, επικαλέστηκαν την κρίση για να δώσουν απευθείας δουλειές και συμβάσεις με τα δικά τους κριτήρια. Νομίζω ότι ισχύει και σήμερα αυτό σε ένα βαθμό. Εγώ άλλο ρωτάω. Ναι, αυτοί εδώ δραστηριοποιούνται, διακινούν τεράστια χρήματα. Μιλάμε για παραοικονομία και μιλάμε και πώς χάνονται τα χρήματα. Παραοικονομία και πώς χάνονται τα χρήματα είναι και η διαδικασία που γίνονται μεταξύ εταιριών και κατά πόσο είναι νόμιμες πρώτον και κατά πόσο είναι κλονικές οι συναλλαγές ή όχι. Γιατί ναι, ταΐζω 1.000 άτομα, αλλά γράφω ότι ταΐζω 3.000 άτομα. Αυτό το είδαμε και υπήρξε και πρόβλημα και υπήρξε και μια καταγγελία μάλιστα από τη Βόρεια Ελλάδα πολύ σημαντική από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Εγώ άλλο ρωτάω. Έρχεται εδώ μια ΜΚΟ. Κάνει, δείχνει, εμπορεύεται, ταΐζει κόσμο, ντύνει κόσμο, βάζει κόσμο σε διαμερίσματα, προσλαμβάνει υπαλλήλους. Και εδώ βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι το κράτος ζήτησε από τις εταιρείες αυτές να καταχωρηθούν, έτσι ώστε να ξέρει με τι έχει να κάνει. Και να δει πώς θα τα κάνει γενικότερα. Γιατί δεν νοείται κάποιος εδώ να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Είδαμε ότι υπήρξε πολύ μικρή προσέλευση. Και ότι αυτές οι εταιρείες, δεν ξέρω, ορμόμενες υπό την προστασία πιανού, λειτουργούν ασίδωτα. Δεν πρέπει εκεί να γίνει κάποιος έλεγχος. Δεν πρέπει κάποιος να πει: έλατε εδώ, ρε παιδιά. Γιατί διακινείται χρήματα. Προσλαμβάνεται ανθρώπους. Προσλαμβάνεται ανθρώπους εδώ. Η διοίκηση της ΑΔΕ το ξέρει το θέμα. Νομίζω ότι ξέρει και τι θα κάνει. Τώρα από εκεί πέρα δεν μπορώ να σας πω. Πώς θα γεννηθεί. Υπάρχει ο διοικητής, υπάρχει η διοίκηση, υπάρχουν γενικοί διευθυντές, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν σε όλους τους φορολογούμενους. Δηλαδή, όπως γίνουν οι έλεγχοι σε όλους τους φορολογούμενους, μπορούν να βγουν και εκεί και με τους γύρω-γύρω. Ξέρουν τι εννοώ. Γιατί υποθέτω ότι μια εταιρεία για να αρχίσει να λειτουργεί στην Ελλάδα, έστω ως παράρτημα μιας ξένης εταιρείας, όπως συμβαίνει σε χιλιάδες περιπτώσεις, πρέπει να καταχωρηθεί εδώ, δεν πρέπει να πάρει ένα αφημί. Βέβαια. Δεν πρέπει να έχει μια εταιρική μορφή. Πρέπει να έχει έδρα, πρέπει να έχει μορφή. Από τη στιγμή που προσλαμβάνει υπαλλήλους, δεν πρέπει να υπογράφει συμβάσεις, δεν πρέπει να πληρώνει τα ταμεία. Εγώ, κύριε Καούκη, πολλές φορές αναρωτιέμαι, βέβαια δεν αφορά στενά το θέμα της συζήτησής μας σήμερα, ποιος τους καλύπτει και πώς. Γιατί αυτό είναι ανήκουστο εδώ πέρα που συμβαίνει. Έτσι. Το θέμα, εγώ το παρατήρησα πάλι και το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι το 2015 αυτές οι ΜΚΟ, είτε. Ειδικά με ξένους ακτιβιστές, μάλιστα, εγκαταστήκαν ταυτόχρονα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, μην το ξεχνάμε, στα παράλια. Και ταυτόχρονα είχαν πιάσει και τα πόστα και περιμέναν τους μετανάστες, πρόσφυγες και στο τέλος και λαθρομετανάστες. Και πριν, κύριε Καούκη, επειδή είχαμε φασαρίες στο έκτο διαμέρισμα της Αθήνας, θα σας πω ότι βρέθηκαν σε λίγα τετράγωνα στον Άγιο Παντελεήμονα. Κάποια στιγμή, πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, να δραστηριοποιούνται 70 ΜΚΟ
οι οποίες και τότε ακόμα δεν δίνανε λογαριασμό. Όχι, δηλαδή και εδώ. Απλώς και την εποχή δυναμώσανε. Δηλαδή, επειδή κάθεται η πολιτεία και κυνηγάει τον κάθε τύπο ο οποίος μπορεί να έχει μια μικρή καφετέρια και να το αλλάζει τα φώτα στους ελέγχους, το περιγράψαμε προλίγου, εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Και ξαφνικά, άμα πάει κάποιος να τους ελέγξει, κύριε Καούκη, εντάξει, έλεγχος, μπορεί να δεχθεί και πρόβλημα. Εγώ είχα πρόβλημα νομικό σε μια περίπτωση που ανέφερα και μηνύθηκα. Και μάλιστα δικάστηκα. Θέλω δηλαδή να σας πω, δήθεν για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κτλ. Δεν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων όταν κάποιος δημιουργεί πρόβλημα στο δημόσιο και στερεί το δημόσιο από έσοδα. Ξεκάθαρα πράγματα. Όχι, είτε στερεί το δημόσιο από έσοδα, είτε το στερεί. Είναι υποχρεωμένο. Και μάλιστα παρεμβαίνει πολιτικά, κάνει κοινωνική μηχανική κτλ. Είναι υποχρεωμένο να το καλέσει μια φορολογική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη αρχή να ελεγχθεί. Έτσι, δεν πάνε να πει ότι γίνεται απειρόβλητο κανένα. Το θέμα είναι να βγαίνουν εντολές ελέγχου όπως βγαίνουν για όλους τους φορολογούμενους και για όλες τις εταιρείες, να βγαίνουν για όλους δίκαια και ίσα. Έτσι, όχι, να μην έχουν, ξέρετε, κάποιο προνομιακό καθεστώς. Να μην έχουν κάποιο προνομιακό. Το οποίο το χρησιμοποιούν για να παρανομούν. Αυτό είναι. Έτσι, όλα αλλά είπατε τη μαγική λέξη όμως. Επειδή είστε και πρόσωπο το οποίο τρόπον την απολυτεύεται, είστε και συνδικαλιστής κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε τη λέξη εντολές. Συγγνώμη που σας πιέζω σε αυτό, αλλά ο κόσμος θέλει απαντήσεις. Είπατε εντολές. Υπάρχουν εντολές. Εκεί είναι το. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν το γνωρίζετε. Έχουν βγει. Αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω για όλες. Έχουν βγει κάποια προειδοποιητικά από την κυβέρνηση. Έχουν βγει κάποιες εντολές. Ναι. Κάποιοι ελέγχονται, κάποιοι όχι. Δεν έχουν ελεγχθεί όλοι. Δεν έχουν προλάβει ίσως να ελεγχθούν όλοι. Το θέμα είναι να προλάβουν στο χρονικό διάστημα που πρέπει να προλάβουν. Όχι να περάσουν τα έτη τα δύσκολα και να έχουν παραγραφεί κάποιες υποθέσεις και να μπορούμε να ελέγξουμε. Ναι. Γιατί και να κοιτάμε να ελέγχουμε περιπτώσεις και εταιρείες οι οποίες δεν πρόκειται να πάρει και τίποτα. Ή είναι πεθαμένες, ή θέλεις να τους πεθάνεις, να το πούμε έτσι, και δεν ελέγξεις αυτούς που πρέπει να ελέγξεις. Άρα η προτεραιοποίηση των υποθέσεων θέλει ένα χτίσμα από την αρχή και θέλει και μια ματιά καινούργια από την αρχή, γιατί στις προτεραιοποιημένες περιπτώσεις, υποθέσεις που βγήκαν εντός ελέγχου, δεν πήγαμε τόσο καλά σαν ΑΔΕ, όσο πήγαμε τόσο καλά με τους προληπτικούς ελέγχους. Τώρα από εκεί πέρα. Ναι, στους προληπτικούς ελέγχους δηλαδή υπήρξε αποτέλεσμα. Υπήρξε καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι υπήρξε από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Βέβαια, υπάρχει και το μείζον θέμα της φορολογικής συνείδησης και το θέμα της σχέσης των μηχανισμών με τους πολίτες. Όλα πρέπει να γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Καούκη, ώστε να μην τραυματίζεται η σχέση του πολίτη με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί μετά έχουμε άλλα προβλήματα και οι ποινικές διώξεις κατά κάποιον που θα παραφερθεί στη διάρκεια του ελέγχου για μένα δεν είναι λύση. Πρέπει αυτός να κατανοήσει ότι αυτό δεν γίνεται για το κακό του. Έτσι. Άρα τι σημαίνει, ότι πρέπει να υπάρχει και μια ευγένεια, πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος. Και από τις δύο πλευρές. Έτσι, και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή να διευκολυνθεί ο έλεγχος, γιατί όσο πιο γρήγορα τελειώνει ο έλεγχος. Και εμείς πρέπει να είμαστε καλοπορεύεται και καλόπιστοι απέναντι σε έναν επιχειρηματία που θα πάμε και πρέπει να σεβαστούμε τον κόπο του. Γιατί ο άλλος έχει ρίξει τον κόπο του εκεί, έχει ρίξει τον κόπο του. Η ζωή του όλη μπορεί να είναι. Και εμείς, άρα εμείς. Δεν ξέρετε, είμαστε, κύριε Καούκη, πρέπει να το βλέπουμε ένας άνθρωπος που έχει ένα κατάστημα, δουλεύει 16 ώρες τη μέρα. Έτσι ακριβώς. Το λέω ότι και εμείς κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που παραφεύγει και νομίζω ότι έχει εξουσία και πρέπει να μπει μέσα και να τα. Έτσι. Αλλά και από την άλλη πλευρά ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι εντάξει και όταν του ζητάει ο ελεγχτής το οτιδήποτε πρέπει να το προσκομίσει. Μα και αυτή είναι η υποχρέωσή του. Πρέπει να δείξει τα βιβλία του, να δείξει τα στοιχεία του. Και όσο πιο γρήγορα τελειώσει ο έλεγχος, τόσο πιο γρήγορα θα φύγουν και οι άνθρωποι και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει κοινώς, ως κοινωνία, κύριε Καούκη, να βρούμε και κάποιες ισορροπίες. Πρέπει να βρούμε ισορροπίες, αλλά να σας πω τώρα τι γίνεται. Είπαμε το φορολογικό μας σχέδιο είναι σε ένα καλό δρόμο. Το θέμα τι γίνεται. Πρέπει να γίνει αυτή η έκρηξη της ανάπτυξης που λέμε. Είδαμε ότι απ' έξω με τα ομολόγα έχουμε χαμηλά επιτόκια. Είδαμε ότι έρχονται. Δανειζόμαστε φθηνότερα από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ολλανδία. Έτσι, είδαμε ότι είναι όλα σε ένα σωστό δρόμο. Αν καταφέρουμε δηλαδή και λειτουργήσουν αυτοί οι νόμοι που ψηφίζονται γρήγορα και αυτοί οι νόμοι τους απορροφήσει η αγορά. Και αλλάξει αγορά και. Θα αλλάξει και το κλίμα και θα αλλάξει και το κλίμα. Έτσι, και να σας είδαμε κάτι, όμως και στο νέο ασφαλιστικό. Για να μην κοροϊδευόμαστε, αν τα πράγματα πάνε καλά, θα είναι και λιγότερη έλεγχη. Δεν θα έχει λόγο η πολιτεία να πιέζει. Θα είναι και λιγότερη έλεγχη, αλλά και οι επιχειρηματίες θα δώσουν αυτό το κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν να δώσουν. Κυρίες και κύριοι, 211-1860-001, 211-1860-001 είναι το τηλέφωνο που βλέπετε και στους δέκτες σας, το οποίο μπορείτε να καλείτε, γιατί το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής ανήκει όπως πάντα σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, παραμένετε συντονισμένοι στο Blue Sky και παρακολουθείτε την εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα. Στο πλευρό μου παραμένει ο καλός φίλος του Blue Sky, ο Μπάμπης ο Καούκης.
Γενικό Σύμβουλο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών. Και είχαμε μία κουβέντα την οποία ακούσατε με αφορμή την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που θεωρεί ότι το ποσοστό της παραοικονομίας στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλό και θέτει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους. Λοιπόν, μη σας στερώ όμως χρόνο, να περάσουμε στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Ο κ. Κωνσταντίνος από τα Ενόφυτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χιδίροβλο. Τι κάνετε? Και στον κύριο Καούκη καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου πει ο κύριος Καούκης, οι δημόσιοι υπάλληλοι ποιες ώρες εργάζονται? Οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται κανονικά στο ωράριό τους, το 8 ώρα, από το πρωί 7.30 ώρα, από τις 7.30 μέχρι 3.30. Μπράβο. Ο κύριος Καούκης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος? Βεβαίως και είναι. Μπράβο. Πώς είδες την τηλεόραση τώρα? Σήμερα έχω κανονική άδεια. Α, έχετε κανονική άδεια. Βεβαίως. Μάλιστα. Μια ζωή σας σε κανονική άδεια. Ακούστε με λίγο. Κύριε Καούκη, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούστε με λίγο. Ακούστε, αυτό που σας λέω και έχει σημασία. Ναι. Πριν 9 μήνες περίπου, ο ΩΣΑ ανέφερε σε μια έκθεσή του ότι παράγεται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά μέσο όρο στην Ελλάδα 300 ευρώ το μήνα. Ναι, κύριε Κωνσταντίνε, μου επιτρέπετε, γιατί να απολογείται ο κύριος Καούκης όμως? Όχι. Γιατί να απολογείται για τους δημοσίους υπαλλήλους γενικότερα? Εγώ να τον αφήσω να απαντήσει. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, θα σας αφήσω να συνεχίσετε. Δεν είναι πολύ ευγενικό αυτό. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι ευγενικό. Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω. Κύριε Κωνσταντίνε, ακούστε με λίγο. Σε όλους τους κλάδους, να ξέρετε. Είτε αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε αυτοί είναι συνεργοί αυτοκινήτων, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτές, κομμωτήρια, υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Δηλαδή οι καλοί επαγγελματίες και οι κακοί. Έχουμε, ας πούμε, θα εξηγήσω. Έχουμε κουρία που είναι το ένα δίπλα στο άλλο, το οποίο το ένα κουρίο δεν κόβει καμία απόδειξη, φοροδιαφεύγει, δηλώνει κάτω από 10.000 εισόδημα και παίρνει και τα επιδόματα και τα μερίσματα, τα οποία από το δικό μου μισθό μου τα παίρνουν με τους φόρους και τα δίνω σε αυτούς. Και υπάρχει και ο καλός κουρέας λίγο πιο πέρα, ο οποίος κόβει κανονικά τις αποδείξεις του, είναι κανονικά και δεν πηγαίνει στα σπίτια των αλωνών, κάθεται εκεί, δουλεύει, κόβει τις αποδείξεις του και πληρώνει το φόρο του και πληρώνει την κοινωνία. Το ίδιο, το ίδιο κάνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, οι καλοί δημόσιοι υπάλληλοι που διαβάζουν, ασχολούνται με το έργο τους που τους έχει τάξει η κοινωνία, αυτοί κρατήσαν, να ξέρετε, τη χώρα όρθια με τα μνημόνια, γιατί όλο το βάρος αυτών των μνημονίων για να λοποιηθεί και να περάσει και να αντέξει η χώρα πέρασε από τους δημοσίους υπαλλήλους. Πρέπει να απαντήσω κι εγώ. Πρέπει να απαντήσω, δεν πρέπει? Βεβαίως, σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, η δημόσια υπάλληλο ΩΣΑ είπε ότι ο μέσος όρος των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα αποδίδει 300 ευρώ το μήνα. Ποιος δημόσιος υπάλληλος παίρνει 300 ευρώ? Τόσο πρέπει να παίρνετε κανονικά. Σας εξήγησα ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και σας αυτοί που πρέπει... ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να παίρνουν 300 ευρώ. Μα σας λέω ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι... Αφήστε τι λέτε εσείς, πόσο πρέπει να παίρνετε, λέω εγώ. Και σας απαντάω εγώ τώρα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κρατήσαν την Ελλάδα όρθια στα χρόνια της κρίσης με τα μνημόνια που περάσαν όλα... Που καθόντουσαν... Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, καθόμουν από το πρωί το βράδυ στο Υπουργείο για να βγάλουμε όλα αυτά. Μπαμπή, μισό λεπτό. Γιατί εδώ μπαίνουμε σε λογικές αυτοματισμού. Είναι λάθη, διχάζουν την κοινωνία. Μισό λεπτό. Επέτρεψέ μου να απαντήσω. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν φαινόμενα παρασιτικά. Σίγουρα υπάρχουν. Εγώ όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, σε υποδομές οι οποίες κινδύνευαν με κατάρρευση, όπως είναι τα δημόσια νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη, έτσι, κάποιοι δίναν την ψυχή τους 12 και 14 ώρες με απλήρωτες υπερορίες, Σαββατοκύριακα, δεχόμενοι επιθέσεις, σε συνθήκες δουλειάς άσχημες, για να κρατηθούν οι υποδομές όρθιες, τα νοσοκομεία όρθια. Υπήρχαν αστυνομικοί έξω στο δρόμο, οι οποίοι με λιγμένα γυλαίκα, χωρίς βασικό οπλισμό, βάζοντας χρήματα στα περιπολικά και στις μηχανές από την τσέπη τους και προσπαθώντας με κάποια συνεργεία να δουλέψουν, να ζητήσουν χάρες για να μπορούν να δουλέψουν, να βγάλουν την υπηρεσία και να βγάλουν εις πέρα την αποστολή τους. Και ερχόμαστε και τους ζητάμε τα αρέστα. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ ο ίδιος έχω διαπιστώσει φαινόμενα στο δημόσιο που ενοχλούν, τα οποία είναι εξοργιστικά πολλές φορές. Έτερον εκάτερον. Δεν μπορώ να δεχτώ όμως, είναι αντιεπιστημονικό και ανήθικο να γενικεύουμε. Γιατί παίρνει μπάλα ανθρώπους οι οποίοι δίνουν και την ψυχή τους. Η επόμενη γραμμή, κυρία Αθήνα από το Παγκράτη.
Κυρία Αθηνά, από το Παγκράτη, συγγνώμη. Καλώς. Μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω, αλλά βλέπω ότι μιλάτε. Καλώς σας μεσημέρι, χρόνια πολλά λόγω ημερών. Αυτό το τελευταίο που είπατε μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ανεψιός μας, καρδιολόγος, διευθυντής τμήματος καρδιολογικού, δεν είχε ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή. Βέβαια. Με τρία παιδιά. Με τρία παιδιά, η σύζυγος, καθηγήτρια που περίμενε βοήθεια. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ότι μιλώ μαζί σας, αλλά δυστυχώς έχω να ενοχλήσω τον κύριο Καούκη. Θέλω τη βοήθειά σας. Σήμερα προέκυψε αυτό. Στο συμβολογράφο που πήγε να υπογράψει κάποια χαρτιά η κόρη, ανακάλυψαν ότι ο... Δεν σας άκουσα? Ναι, ναι, ακούμε, ακούμε. Σας ακούμε. Ανακάλυψαν ότι οφείλει 1.000 ευρώ στο ΙΚΑ. Τηλεφωνία μέσα στο λογιστή μας, ο οποίος είναι δοκιμασμένος, τον έχουμε πάνω από 10 χρόνια να είναι γερός ο άνθρωπος, κοιτάζει τι πρέπει να κοιτάξει, λέει δεν οφείλει τίποτε. Τη βοήθειά σας, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα να αποδείξουμε ότι είμαστε σωστοί. Πρέπει να αποδειχθεί οφείλει. Δεν σας ακούω. Ακούστε με λίγο. Να κλείσω τη γραμμή και να σας ακούσω από την οθόνη. Όπως θέλετε. Εγώ θα έλεγα να κλείσετε την τηλεόρασή σας. Την τηλεόρασή σας να κλείσετε. Αλλά βλέπω τα χείλη που κουνιούνται. Να κλείσετε την τηλεόρασή σας και να ακούτε από το ακουστικό. Το κλείσα τελείως. Να είστε καλά. Όταν πήγατε στη ΔΟΗ λοιπόν για να γίνει η αγοροπολισία και να γίνει μεταβίβαση μάλλον, φάνηκε μία οφειλή στην οθόνη του υπαλλήλου. Στο πω έτσι απλά και να το καταλάβετε. Αυτή η οφειλή λοιπόν που φάνηκε φαίνεται ότι είναι... Αν έχετε την καλοσύνη λίγο πιο δυνατά. Ναι, αυτή η οφειλή που φάνηκε φαίνεται ότι είναι από χρέος του ΙΚΑ. Το οποίο αυτό το χρέος του ΙΚΑ το έχει στείλει το ΙΚΑ στην ΔΟΗ. Δηλαδή, άρα πρέπει να αναζητήσουμε το ΙΚΑ γιατί έστειλε αυτό το χρέος στη ΔΟΗ. Μπορεί να είναι από ένσημα, παραδείγματος χάρη, που χτίσατε ένα ακίνητο. Ή μπορεί να δηλώσετε κάποιο αυθαίρετο και να σας βάλανε κάποιο πρόστιμο το ΙΚΑ ή να σας... Όχι, όχι. Λέω παράδειγμα, σας λέω παράδειγμα. Ναι, 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 το κατάλαβα. Άρα πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ να αναζητήσετε γιατί έχουν στείλει αυτό το χρέος στην εφορία. Η κόρη είχε εργασία στην Αθήνα μέχρι πριν από 4 χρόνια. Το έκλεισε και είναι στη Μακεδονία. Μπορεί να πάει στο εκεί ΙΚΑ. Και εκεί μπορεί να πάει, θα το δουν αυτοί από το τερματικό τους μέσα για ποιο λόγο έχει βιωθεί. Λοιπόν, γιατί πρώτο βήμα πηγαίνει στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ να δει ακριβώς να εξακριβώσει τι συμβαίνει. Πώς έχει γεννηθεί το χρέος. Από πού είναι αυτό το χρέος που γεννήθηκε. Ρυθμίζεται αυτό το χρέος. Να σας πω, επειδή έχει και ένα παιδάκι μικρό... θα ήταν σωστό να αναθέσει την υπόθεση σε ένα δικηγόρο. Και όχι, βέβαια. Τώρα. Νομίζω είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή να το. Ναι, αλλά μπορεί άμα θέλει να δώσει ένα πλήρη εξούσιο. Μπορεί να το κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Και ο καινούριος χρόνος να φέρει υγεία. Να είστε καλά, κύριε Αθηνά. Να είστε καλά. Ο κ. Οικονομάκος από το κέντρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κιδήρογλου. Ήθελα να σας πω ότι καλόν θα είναι να αφήσει τους παλικαρισμούς και τα νταϊλίκια ο κύριος Ερντογάν, διότι ένα αμερικανικό πυρηνικό χτύπημα στην Άγκυρα θα επιφέρει 30 εκατομμύρια νεκρούς. Λοιπόν, ας είναι σόφρον ο κύριος Ερντογάν, για να μην θρηνήσουμε αθώα θύματα, οπότε οι υπόλοιποι Τούρκοι αναγκαστικά θα καταλάβουν ότι η Κύπρος είναι ελληνική, αλλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Καταλάβατε? Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Όχι, για χαρά. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα. Κυρία Σοφία από τη Δάφνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε να μου απαντήσετε συγκεκριμένα. Η κόρη μου είναι ανήπαντρη μητέρα και τη φιλοξενούμε εμείς στο σπίτι. Είμαστε 4 άτομα. Έχει ένα εισόδημα 6.000 ευρώ το χρόνο δικαιούται αυτό το επίδομα. Λογικά το δικαιούται, αλλά πρέπει να κάνει την αιτησία της. Ναι, είναι χαμηλό το εισόδημα, αλλά πρέπει να το αιτηθεί. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω εδώ με ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί μπορεί να βρεθεί κάτι άλλο, να έχει και κάποιο άλλο ακίνητο. Να έχει κάτι δηλαδή, άλλο, αν υπάρχουν και ακίνητα και τέτοια πράγματα στο όνομά της, δεν ξέρω τι προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει. Μ' ακούτε, κύριε Σοφία. Πρέπει να κάνουμε την αίτηση. Βεβαίως και να δείτε. Λογικά δεν νομίζω ότι θα έχετε θέμα, αλλά... Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, ναι. Οπότε δεν είναι κόπος. Να είστε καλά, κύριε Σοφία. Να είστε καλά. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι.
γιατί είναι μια σειρά κριτηρίων τα οποία τίθενται. Η κυρία Ελένη από την Οίκια, καλησπέρα. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, κυρία Ελένη. Εγώ, κύριε Χιδήρογλου, έχω ένα πρόβλημα με το ΙΚΑ, είμαι χείρα 4 χρόνια και το Δεκέμβρη του 18 που πληρωθήκαμε, τη 28 Δεκεμβρίου που πληρωθήκαμε τη σύνταξη, μου είχαν αφαιρέσει 130 ευρώ. Αυτό συνέχεια πήγα αμέσως και μου είπαν θα το διορθώσουν. Το διορθώσαν μετά από 2 μήνες, το Μάρτιο. Εκείνους όμως τους 2 μήνες δεν μου τους δίνουν. Και αυτά λέει τώρα είναι αναδρομικά. Μα πώς είναι αναδρομικά? Έκανε υπάλληλος λάθος αναδρομικά, για ποιο λόγο? Συγγνώμη, και αν θα δοθούν ποτέ τα αναδρομικά. Πήγατε στο διευθυντή του καταστήματος του ΙΚΑ. Ναι. Πήγα στο διευθυντή και το είπα. Λέω το λάθος υπαλλήλου πήγε στα αναδρομικά, για ποιο λόγο? Είναι υπαλλήλου το λάθος, Μπάμπη, ή είναι του συστήματος? Μπορεί να είναι και υπαλλήλου, μπορεί να είναι και του συστήματος. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα λάθος. Από τη στιγμή που το δικαιούται. Γιατί στα 3 χρόνια του θανάτου κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή της χείρας. Και την είχα κάνει. Πήγα με το αναριθμό πρωτοκόλλου και το βρήκε η κοπέλα. Άρα πώς το βρήκε? Ήταν στο κομπιούτερ. Γιατί μου κάναν το λάθος αυτό και δεν το κοιτάξανε πριν κόψουν τα λεπτά? Εντάξει, από τη στιγμή που είχε γίνει κάποιο λάθος. Μετά το διορθώσανε, αλλά δεν μου βάζουν τους 2 μήνες. Έχει περάσει ένας χρόνος. Τώρα τι μπορεί να κάνει ο πολίτης αυτό? Και πήγα στο διευθυντή και ο διευθυντής μου είπε τώρα μου λέει είναι στεναδρομικά και κάτι τέτοια και δεν έχουμε υπαλλήλους. Λέω τι πρέπει να πάω σε υπουργό για να λυθεί το πρόβλημά μου? Έχω πάει πολλές φορές. Πρέπει να πάω σε υπουργό? Να πάτε λέει να μας βάλουν υπαλλήλους. Λέω ξέρω και από όταν ήταν πολλοί υπάλληλοι. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω τώρα αυτή η στοιχομηθεία που είναι λίγο παράξενη. Δεν μπορεί η διευθυντή του ΙΚΑ να λέει αυτά τα πράγματα στον πολίτη. Πρέπει να φροντίσει, πρέπει να ρυθμίσει. Πρέπει να ρυθμίσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί το κράτος να παρανομεί και να ανασύδωτο. Τα έχουν βάλει, λέει, στα αναδρομικά. Και το βρήκαμε τώρα τη δικαιολογία για την έλλειψη προσωπικού. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά που πηγαίνει να λύσει ένα πρόβλημα σου λένε δεν έχουμε προσωπικό. Ναι, βρήκανε, δεν έχουν προσωπικό. Αλλά προσωπικό έχουν για να μα φορολογήσουν. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό τώρα. Για την υπόθεση. Μια διαταγή να δώσει στην υπάλληλο εκεί να βάλουν τα λεπτά. Πώς γίνεται αυτό? Τι δουλειά έχω εγώ με τα αναδρομικά? Τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Πρέπει να το χάσετε. Πήγα, ξαναπήγα, ξαναπήγα. Πού να πάω? Λοιπόν. Αυτό είναι μια επιστολή στο διοικητή. Αυτό είναι μια επιστολή στο διοικητή του ΙΚΑ. Μια επιστολή στο διοικητή. Ναι, στο διοικητή του ΙΚΑ μια επιστολή να το αναφέρετε το πρόβλημα. Πρωτοκολλημένη. Έτσι. Πρωτοκολλημένη και από εκεί και πέρα να λάβει τις ευθύνες του. Έχει υποχρέωση από τον νόμο σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα να σας απαντήσει. Πρέπει να μάθουν και από την άλλη στις δημόσιες υπηρεσίες ότι ο πολίτης οφείλει να παίρνει απαντήσεις στα ερωτήματά του. Και όταν υπάρχει ένας τέτοιου τύπου πρόβλημα και μάλιστα το κράτος είναι υπεύθυνο για αυτό το πρόβλημα, πρέπει αυτό να λύνεται και μάλιστα σε άλλες χώρες το δημόσιο αποζημιώνει κιόλας. Λοιπόν, για να πούμε. Αν είναι έτσι όπως τα λέει η κυρία, δηλαδή έχει περάσει ο καιρός, καλό είναι να το. Λοιπόν, απευθυνθείτε στο γραφείο του διοικητή του ΙΚΑ, κυρία Ελένη. Πού είναι αυτό? Λεύκα. Αγίου Κωνσταντίνου. Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Ναι, επισκεφτείτε το κι αν είναι, παραδώστε μια επιστολή και ζητήστε να πρωτοκολληθεί η επιστολή. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα, κυρία Ελένη. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Να είστε καλά. Ο κ. Γιάννης από τον Κορυδαλό, καλησπέρα. Γεια σου και χρόνια πολλά. Επίσης. Θα ήθελα να σας πω ότι χτες πήγα στην πλατεία Συντάγματος και ζήτησα να βρω φάτνη γιατί να φωτογραφηθούμε με τα παιδιά. Η δημοτική αστυνομία, τα παλικάρια μου είπαν ότι δεν υπάρχει φάτνη εδώ, αλλά υπάρχει παράμερα και όχι στο κέντρο της πλατείας, παράμερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Η πλατεία Κλαθμόνος δεν είναι το κέντρο της Ελλάδος, το κέντρο της πόλης. Και γιατί κάποιοι επιμένουν να είναι παράμερα η φάτνη? Πρώτον αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένα κανάλι, το Rise TV, όπου υπάρχει μια εκπομπή, υπάρχει ένα βίντεο κάθε βράδυ που δείχνει τις θέσεις των αναρχοφασιστών. Δηλαδή είναι ένας νέγρος και ένας Έλληνας τραγουδιστής τύπου ρέγγε και συζητάνε που τι καλά που κάναμε και κάψαμε το δέντρο, γιατί αυτό δεν μας εκφράζει, γιατί πίσω από αυτά τα στολίδια κρύβονται πολλά πράγματα.
Και έχει κάθε βράδυ, δηλαδή αποκτήσαμε οι ανασκοπασίστες και τις δικές τους εκπομπές. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, κύριε. Ψάξτε το, κύριε Νίκο μου. Κοιτάξτε το, Rise TV λέγεται και είναι τα βράδια. Ευχαριστώ. Επίσης, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Η επόμενη μας γραμμή. Έχω γραμμή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν. Ο κύριος. Ο κύριος Ανδρέας από τη Δάφνη. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας κύριε Νίκο. Ναι. Καλησπέρα σας. Δεν θυμάμαι, συγγνώμη, δεν το όνομα του Φρουγιακού. Ήθελα να ρωτήσω... Είναι ο κύριος Μπάμπης Καούκης. Γεια σας κύριε Καούκη. Και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά και καλά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί στην αρχή αναφερθήκατε τα Τελωνία. Όταν έρχονται εμπορεύματα από χώρες της ΕΟΚ που είναι με ευρώ, υφίσταται ελέγχος? Όχι. Από χώρες της Ευρώπης, όχι. Όχι, γιατί υπάρχει ελεύθερη διακίνηση. Υπάρχει ελεύθερη μεταξύ διακίνηση των προϊόντων. Αυτή είναι η ουσία της ύπαρξης της Ευρώπης. Ενδοκοινωτικές συναλλαγές. Ναι. Μόνο από τρίτες χώρες. Έτσι, από τρίτες χώρες. Ναι, αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλά. Να είστε καλά. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος πονηρεύεται λίγο με το θέμα των τελωνιακών ελέγχων. Ο κ. Παναγιώτης από το Εγάλεο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι με 80% αναπηρία έχω. Παίρνω το ΕΠΕΚΤΑ που είναι επιδότηση ενοικίου. Η γυναίκα μου είναι άνεργη. Χρόνια. Δικαιούμαι αυτό το επίδομα που δίνει? Λογικά. Λογικά το δικαιούστε, αλλά αν δεν κάνετε την αίτηση, δεν θα το διαπιστώσετε. Αν το δικαιούστε ή όχι. Αν το δικαιούμε. Λογικά το δικαιούστε. Λογικά το δικαιούστε, αλλά πρέπει. Δεν ξέρω εγώ τώρα, σας ακούω πρώτη φορά, δεν ξέρω ποια είναι τα περιουσιακά σας στοιχεία, ούτε έχει σημασία αυτό δημόσιο. Περιουσιακά, το Ε9 δεν έχω τίποτα. Αν δεν έχετε περιουσία, ακίνητα κτλ., λογικά το δικαιούστε, αλλά πρέπει να κάνετε την αίτηση. Περιουσιακά, γιατί είμαι στο ΕΝΗ. 8.000 είναι το εισόδημά μου. Πρέπει να κάνετε την αίτηση. Εμείς από εδώ, από την εκπομπή, δεν μπορούμε να πούμε, μισό λεπτό περιμένετε, χτυπάμε τα στοιχεία, να βγει η λογιστική κατάσταση, να δούμε αν εμπίπτεται στα κριτήρια ή όχι. Ναι. Πρέπει να κάνετε την αίτηση. Ναι, εννοείται. Ρωτάω αν το δικαιούμαι. Λογικά σε λέω δικαιούσε, ναι. Λογικά. Αλλά και πάλι δεν μπορεί αυτό τώρα με μια κουβέντα του ενός λεπτού να εξακριβωθεί. Πρέπει να κάνετε την αίτηση. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω βγει τώρα, έχω πάρει. Ναι, μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, έχω βγει με 80% αναπηρία και δικαιούμαι κάποιο επίδομα που είναι 45 ευρώ της γυναίκας μου και 35 ευρώ είναι δικά μου. Αυτό το επίδομα έχουμε 80% αναπηρία. Έχει περάσει ένα χρόνο και εδώ πέρα στο ΕΚΑ το εργαλείο δεν μου έχει γίνει εκαθάριση και δεν μου έχουν δώσει ακόμα τη σύνταξή μου. Δηλαδή ένα... Πότε υποβάλατε τα χαρτιά για τη σύνταξη? Είναι χρόνο τώρα. Συνταξίχος είμαι εδώ και 10 χρόνια. Αλλά είναι ένα χρόνο τώρα αναπηρίας. Το 80% έχω πάρει το 80% της αναπηρίας. Εννοείται το πρόσθετο, το επίδομα, έτσι. Ναι. Ναι. Αυτό που δίνει, ας πούμε, αυτό που είναι 80%. Πότε υποβάλατε τα χαρτιά σας γι' αυτό? Έχουν πέρασει 6-7 μήνες. 6-7 μήνες. Ναι. Έχω ακούσει, κύριε Παναγιώτη, πολύ χειρότερα εδώ, όσον αφορά τη χρονική διάρκεια που απαιτείται ώστε το κράτος να ανταποκριθεί στην καταβολή. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Εγώ σέβομαι του συνατοπλίστου, σέβομαι εγώ τους εργάτες όλοι, αλλά εδώ στο ΕΓΑΛΕΟ πραγματικά δεν θα τους κατηγορήσω, αλλά είναι έτσι, είναι πραγματικότητα. Δεν σε βοηθάει ούτε ο διευθυντής, ούτε και η κοπέλα κάτι. Όλοι μου λένε πήγαινε εδώ, πήγαινε και παιδί, όπου το δικαιούμαι εγώ αυτό το επίδομα που είναι 45 ευρώ της γυναίκας. Τι σας είπανε, τι σας είπαν στο ΙΚΑ? Τι σας είπαν στο ΙΚΑ? Τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με ίντερνετ και με τέτοια. Δεν ασχολούμαι. Ναι. Είναι καλό καμιά φορά να υπάρχει ένας λογιστής ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος να βοηθάει λιγάκι, αγαπητέ μου, γιατί εσείς μπορεί να μην ασχολείστε με το ίντερνετ, αλλά πρέπει να έχετε κάποιον, μια βοήθεια κάποιον, έστω ένα συγγενή, ένα φίλο που λίγο να τα κοιτάει αυτά. Τι σας είπανε στο ΙΚΑ του ΕΓΑΛΕΟ? Τίποτα, ακόμα δεν έχει γίνει, ακόμα δεν ξέρουμε. Με λίγα λόγια είναι κοροϊδία. Δηλαδή με κοροϊδεύουν και δεν με σέβονται. Ναι, παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι. Έχω πρόβλημα στα πόδια μου. Δεν μπορώ να πηγαίνω να έρχομαι. Είναι κάποια χρήματα που πρέπει να πάρω για να δώσω. Μάλιστα. Γιατί με τα 800 ευρώ εγώ που δίνω, εμένα μου μένουν μόνο 100 ευρώ από τη σύνταξη. Μάλιστα. Πραγματικά σου λέω 100 ευρώ. Τα φάρμακά μου, να δώσει τη ΔΕΗ, να δώσει η ΕΔΑΠ. Καταλαβαίνω, κύριε Παναγιώτη. Έχετε δίκιο. Έχετε άμα δίκιο. Τον ίδιο μου βάλουν τώρα τη τα λέω ότι πρέπει να μου δώσει για να δώσω. Να αναστάνω.
Ναι. Θα δικαιούμαι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν έφαγα και ξύλο. Έχετε δίκιο. Εγώ, κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλές γιορτές και εύχομαι. Καλές γιορτές και υγεία πάνω από όλα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και αυτά τα ζητηματάκια να λυθούν. Γιατί είναι σοβαρά. Λοιπόν, εγώ υπερασπίστηκα πριν από λίγο. Το ΕΦΚΑ γενικά έχει ένα πρόβλημα με το προσωπικό. Με επιτρέπεις, Μπάμπη. Εγώ υπερασπίστηκα εδώ τους υπαλλήλους. Θεωρώ ότι όλοι είναι ευσυνείδητοι περισσότεροι και δίνουν την ψυχή τους. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτές οι δραματικού τύπου καθυστερήσεις, οι οποίες κάνουν τη ζωή πολύ δύσκολη. Άκουσες τι είπε ο άνθρωπος, Μπάμπη, ότι εγώ έχω πρόβλημα στην κίνηση, δεν μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι στο ΙΚΑ κάθε μέρα να ρωτάω τι θα γίνει με την υπόθεσή μου. Και καμιά φορά βλέπω και έτσι μια λίγο καταγγέλλεται. Έτσι. Εντάξει, δεν είμαι μπροστά, δεν βλέπω. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί άκουσα τι είπε ο άνθρωπος, δεν άκουσα την άλλη πλευρά. Αλλά βλέπω και μία έτσι λίγο ένα πάγωμα από την άλλη πλευρά. Πρέπει λίγο να υπάρχει μία. Το ΕΦΚΑ όντως έχει πρόβλημα με το προσωπικό πραγματικά. Και ναι, θέλω. Εγώ γενικά δεν μιλάω τώρα για κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Θέλω και μία λίγο καλύτερη αντιμετώπιση του πολίτη. Εντάξει, σίγουρα. Είπαμε παντού υπάρχουν έτσι, τα ξερά και τα χλώρα. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω ότι αν το ΕΦΚΑ περάσει μια άλλη ψηφιακή εποχή, όπως είμαστε κι εμείς σαν ΑΔΕ και θα γίνουμε και καλύτεροι. Από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι λένε μέσα στο 20. Αν και το ΕΦΑ καταφέρει με τη νέα διοίκηση τώρα που έχει αναλάβει να περάσει σε μια νέα ψηφιακή εποχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο διοικητής εδώ τώρα του ΕΦΚΑ, ο κύριος Χαλάρης, αν θυμάστε, ήταν αυτός που ήταν στην ΙΔΙΚΑ διοικητής επί Σαμαρά κυβέρνηση, που είχε φτιάξει το ΙΔΙΚΑ και όλα αυτά. Τα συστήματα, το Εργάνι με το Βρούτσι τότε, με αυτά που πιάσαν τις μαϊμού συντάξεις. Επειδή ακούω τον κόσμο και εδώ. Και είχαν, όχι, θα σας πω, όταν γίνονται ηλεκτρονικές αναλλαγές, δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Εγώ δέχομαι ότι γίνονται προσπάθειες εξορθολογισμού του συστήματος. Όμως είναι προφανές και το ακούς και από τον κόσμο. Η χρησιμότητα αυτής της εκπομπής είναι ακριβώς αυτή, ότι μπορούμε να μπούμε στη θέση του μέσου πολίτη με τα προβλήματα. Εδώ σε αυτή τη χώρα, Μπάμπη μου, το πρόβλημα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Δεν μπορείς να του καθυστερείς την έκδοση σύνταξης 2 και 3 χρόνια. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Να του δίνεις κάποιο έναντι και να του λες: εντάξει, παίρνεις κάποιο έναντι, δεν θα πεθάνεις και από την πείνα. Περίμενε. Δεν πάει έτσι. Ο άλλος έχει εργαστεί. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Έχει εργαστεί και περιμένει την καταβολή του. Μα και ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάω καν. Αλλά όταν φτιάξει ένα ΕΦΚΑ και μαζεύσει όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τα βάζει εκεί, χωρίς να φτιάξει την υποδομή, αυτή τη μηχανογράφηση, το θέμα, την πλήρη μηχανογράφηση, την ψηφιοποίηση. Προχωράει το θέμα των προσλήψεων εκεί. Γιατί είναι γονατισμένο το σύστημα. Και πρόσληψη θα γίνω, αλλά πιστεύω, εγώ δίνω περισσότερη βάση στο να περάσει σε μια νέα ψηφιακή εποχή ο ΕΦΚΑ. Όταν περάσει αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή ο ΕΦΚΑ, πιστεύω ότι θα το κάνουν, θα δείτε ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι καθαρίσεις, δεν θα χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει. Όπως σε εμάς να πάρει μια φορολογική ενημερότητα ή τώρα με το Μητρό να δηλώσει το θάνατο ή την αλλαγή της ταυτότητας. Γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Όταν θα γίνεται και αυτό ηλεκτρονικά, θα δείτε ότι ο κόσμος θα εξυπηρετηθεί καλύτερα. Τώρα, μάλιστα. Πάει ο κόσμος εκεί. Πάλι δεν υπάρχουν. Έχουν ενωθεί όλα τα ταμεία. Η μηχανογράφηση είναι δεν είναι σε καλό στάδιο. Μάλιστα. Έχουμε αυτά τα προβλήματα. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εγώ μαζί μας. Σου μιλάω στον Ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πια αρκετά καλά ως πολύ καλά. Να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Ελπίζω να σε έχουμε στο μεταξύ κοντά μας. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τώρα άλλο ένα ραντεβού με την επικαιρότητα έλαβε τέλος. Να ευχαριστήσω πάλι και τον Μπάμπη που ήταν εδώ κοντά μας σήμερα, τον Γιώργο Καούκη. Και να ευχηθώ ένα γαλήνιο απόγευμα. Αύριο και πάλι μαζί στις 2. Θεού θέλοντος, έχοντας μαζί μας τον Γιάννη Λοβέρδο. Να είστε καλά, καλό και γαλήνιο απόγευμα.